Την έντονη αντίδραση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων έχει προκαλέσει η δρομολόγηση αφαίρεσης 20 οργανικών θέσεων από την Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννίνων, προκειμένου να στελεχωθεί το νέο τμήμα τροχέας αυτοκινητοδρόμων Ιόνιας Οδού, η οποία θα εδρεύει στο νομό της Άρτας. Μια εξέλιξη χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψη, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων, οι δείκτες εγκληματικότητας, το διασυνοριακό έγκλημα και τα πληθυσμιακά και γεωγραφικά δεδομένα. Και όλα αυτά όταν οι υπηρεσίες κυριολεκτικά λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας, αφού σε πολλές περιπτώσεις υπολείπονται των απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία των οργανικών θέσεων. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων και ο πρόεδρός της Κωνσταντίνος Κίτσιος με δηλώσεις του κάνουν λόγο για μια αφέμαξη του προσωπικού, κάτι που δυσχεραίνει τις συνθήκες εργασίας και καθιστά ευάλωτη την μη επαρκή αστυνόμευση του νομού Ιωαννίνων. Με τίτλο «Δώστε τέλος στην περαιτέρω υποβάθμιση των αστυνομικών υπηρεσιών του νομού μας», η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων, με υπόμνημά τους προς τους βουλευτές της περιοχής, για άμεση ανάκληση του συγκεκριμένου σχεδίου. Ένα σχέδιο που, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, δείχνει μεροληπτική συμπεριφορά σε βάρος των συναδέλφων τους, αλλά και σε βάρος της ασφάλειας των γενιωτών. Με την προηγούμενη αναδιάρθρωση του 2014, την αναδιάρθρωση Βέντια, αν θυμόσαστε, το νόμο 42-49, καταργήθηκαν πανελλαδικά 6.700 κενές οργανικές θέσεις. Αυτό επικοινωνιακά, με τεχνικό τρόπο, τι σημαίνει, για να κατανοήσει και ο κόσμος. Τα όποια οργανικά κενά υπήρχαν στο νομό Ιωαννίνων εξαλείφθηκαν. Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια βλέπετε μηδενικές θέσεις αστυνομικών προς το νομό μας. Τώρα, πάμε στην προηγούμενη αναδιάρθρωση, η οποία έγινε πέρυσι, το 2017. Οι υπηρεσίες οι καινούργιες, όπως το Τμήμα Αμέσων Δράσεως και το Τμήμα Δοδόνης, επανδρώθηκαν με προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων. Και όχι με νέο προσωπικό, από τις ήδη υπάρχουσες. Αρκετές είναι οι υπηρεσίες οι οποίες λειτουργούν κυριολεκτικά με προσωπικό ασφαλείας. Σε πολλές περιπτώσεις υπολείπονται και μάλιστα κατά πολύ των οργανικών τους θέσεων. Η κατάσταση όμως αυτή εξελίσσεται ακόμη πιο δραματική, καθώς χωρίς να έχουν ληφθεί καν υπόψη οι δείκτες εγκληματικότητας, το διασυνοριακό έγκλημα, τα πληθυσμιακά και γεωγραφικά δεδομένα, δρομολογείται η αφαίρεση άλλων 20 οργανικών θέσεων από το νομό μας και πάνε σε όμορο νομό, συγκεκριμένα στο νομό Άρτας. Δεν λέμε να μην επανδρωθούν. Η ουσία είναι να μην αφαιρεθούν από εδώ. Είναι εις βάρος της ασφάλειας των συμπολιτών μας, είναι εις βάρος των συναδέλφων μας, οι οποίοι δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στην έξαρση της εγκληματικότητας, είναι εις βάρος των συναδέλφων μας, οι οποίοι είναι μακρά του τόπου συμφερόντος αρκετά χρόνια και παλεύουν να έρθουν στα Γιάννενα. Ζητάμε λοιπόν από τους βουλευτές του νομού μας με αυτό το έγγραφο την παρέμβασή τους για άμεση ανάκληση του συγκεκριμένου σχεδίου, αλλά και την εντός πλαισίων αναλογικότητας την αύξηση των οργανικών θέσεων στο νομό μας, έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες αυτές. Δεν αντέχουμε άλλη απαξίωση. Δηλώνουμε με τον πλέον ξεκάθαρο και κατηγορηματικό τρόπο την αντίθεσή μας. Παλεύουμε για καλύτερες υπηρεσίες προς όφελος της κοινωνίας και του πολίτη. Ζητούμε τη στήριξη της κοινωνίας, ζητούμε τη στήριξη των συναδέλφων μας και τους καλούμε να είναι σε επαγρύπνηση. Αφαιρούνται ακριβώς από μάχημες υπηρεσίες. Και αυτό είναι εις βάρος της αστυνόμευσης του νομού μας. Προβλέπεται με την ίδρυση μιας νέας υπηρεσίας η ταυτόχρονη δημιουργία θέσεων. Μπορεί κάλλιστα να γίνει αυτό, αντί να φύγουν μαζικά 20 θέσεις από το νομό Ιωαννίνων.